Καλημέρα, κυρία Μύριλα. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα και στους ακροατές. Έτσι όπως θα λες είναι. Λοιπόν, όταν μιλάμε για επιστροφή των μαρμάρων, μιλάμε για επιστροφή χωρίς όρους, υποσημειώσεις και προϋποθέσεις. Αλλά αυτό ήταν πολλά χρόνια νωρίτερα. Τα τελευταία 20 χρόνια είναι ένας και μοναδικός ο τρόπος που οι ελληνικές κυβερνήσεις διαπραγματεύονται αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα. Είναι ο δανεισμός με πολλές λεκτικές παραλλαγές. Μπορεί να λέγεται σύμπραξη, μπορεί να λέγεται συνεργασία, μπορεί να λέγεται να γίνει ένα παράρτημα του Βρετανικού Μουσείου στο νέο μουσείο της Ακρόπολης. Βρίσκουν διάφορες λέξεις, αλλά η ουσία είναι μία. Έχουν διαχωρίσει ένα θέμα που είναι ενιαίο. Τι σημαίνει επιστροφή των μαρμάρων? Σημαίνει επιστροφή του μνημείου, επιστροφή των γλυπτών στον φυσικό του χώρο, ένα το κρατούμενο, δηλαδή επανένωση ηθική και φυσική και αποκατάσταση ενός νοηματικού και αισθητικού συνόλου, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι η αποκατάσταση μιας κλοπής, διότι πρόκειται για κλοπή. Τα τελευταία 20 χρόνια όμως τι γίνεται? Έχουμε ξεχάσει την κλοπή, έχουν ξεχάσει οι κυβερνήσεις, έχουν ξεχάσει εντός πολλών εισαγωγικών, έχουν ξεχάσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των γλυπτών, όχι με την ευτελή έννοια της ιδιοκτησίας, όχι με την εκχυδαϊσμένη της έννοια, αλλά ως περιουσία του λαού. Το έχουν ξεχάσει όλο αυτό και μπαίνουμε στην ανταλλαγή. Θα σου δώσω για να μου δώσεις, θα μου δώσεις και εγώ θα σου δώσω κάτι. Εν ολίγης να μας τα δώσετε έστω και δανεικά. Γιατί? Γιατί αυτό τελικά λειτουργεί τις περισσότερες φορές ως εκλογικό σωσίβιο, ως κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Να θυμίσω τον περίφημο διάλογο Σιμίτη με τον τότε ομολογό του, έτσι. Τι θυμήθηκες με τον Μπλερε? Τι θα κάνουμε? Βέβαια, αυτό είναι αυτό που συνέβη τώρα με τον Σούνακ είναι η ανάποδη όψη αυτού που συνέβη τότε με τον Μπλερ. Δηλαδή, τι έχουμε? Έχουν χειριστεί το θέμα ως εκλογικό σωσίβιο με παρακλητικούς όρους. Τι είπε, να σου πω, να μας πεις και κάτι που σκέφτεσαι για τα μάρμαρα, διότι έχουμε και εκλογές. Έτσι ήταν ο διάλογος. Δεύτερο. Το 14, χολιγουδιανό σόου. Η Αμάλα Λαμουντίν ως εκπρόσωπος ενός δικηγορικού γραφείου ήρθε, ξεναγήθηκε στην Ακρόπολη κλπ. Κάμποσες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ αμύρθηκε το δικηγορικό γραφείο. Γιατί? Για τίποτα. Διότι ούτως ή άλλως η νομική διεκδίκηση ήταν κάτι που δεν έμπαινε στο τραπέζι, διότι είχε πάρα πολλά προβλήματα. Μετά άρχισε να είναι πεδίο άσκησης πολιτιστικής και πολιτικής υποτέλειας. Ξεκινήσαμε το 2002 και το 2003 με Υπουργό Πολιτισμού το Βενιζέλο. Εκεί άρχισε να μπαίνει ο δανεισμός και η ανταπόδοση και η φιλική συνενετική λύση. Και θα σας δώσουμε εμείς, θα μας δώσετε εσείς τα γλυπτά και εμείς θα διάζουμε από εδώ σημαντικές αρχαιότητες από τα μουσεία και θα σας τα στέλνουμε ως δανεικά. Το είπε ο Βενιζέλος, το είπε ο Γιώργος ο Βουλγαράκης, το είπε ο Παύλος ο Γερουλάνος. Γενικώς αυτό είναι που κυριαρχεί στην κουβέντα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέθεσε νέο στοιχείο. Τα έκανε αυτά εν κρυπτό, μέσω προσωπικών χειρισμών, προφανώς έχοντας στο μυαλό του μια μελλοντική αποθέωση, ο Πρωθυπουργός που έφερε πίσω τα μάρμαρα, βάζοντας όμως στο τραπέζι το θέμα του δανεισμού. Δηλαδή η διεκδίκηση έγινε δανεισμός, ο δανεισμός κάποια στιγμή έγινε διευθέτηση, η διευθέτηση έγινε σύμπραξη σύμφωνα με αυτά που δηλώνουν οι εκπρόσωποι του Βρετανικού Μουσείου τώρα, μετά το επεισόδιο με τον Σούνακ. Μιλάνε για σύμπραξη. Μα Δημήτρη Μυρίλα, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Με συγχωρείς. Σήμερα παίζουν ελληνικά κεντρικά μέσα ενημέρωση, τα συστημικά όπως τα λέει ο κόσμος. Παίζουν ότι έρχεται η Ιδρία, έρχεται με τη μορφή δανεισμού, δεν το λένε αυτό. Άρα αδειάσαν λέει το Σούνακ το Βρετανικό Μουσείο. Πλάκα κάνουμε. Δεν αδειάζει κανέναν Σούνακ το Βρετανικό Μουσείο. Το Βρετανικό Μουσείο κάνει δουλειά του. Και εδώ, για να τα λέμε λίγο καθαρά τα πράγματα, υπάρχει, εδώ φαίνεται
η αγοραία λογική που διατρέχει όλους τους χειρισμούς σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά, είτε αυτά αφορά στην Ελλάδα, είτε αυτά αφορά στη Μεγάλη Βρετανία. Εμείς βέβαια ξέρουμε για την Ελλάδα. Στην πραγματικότητα όμως τι έχουμε εδώ? Έχουμε δύο μεγάλα μουσεία. Ένα είναι το Μουσείο της Ακρόπολης και ένα είναι το Βρετανικό Μουσείο. Και στη μέση είναι τα γλυπτά, τα οποία γλυπτά γίνονται ανταλλάξιμο προϊόν, διότι και τα δύο μουσεία έχουν ενσωματωμένη πια την αγοραία λογική στον χειρισμό τους. Άρα, καταλάβατε, δηλαδή, άρα μισό λεπτό, γιατί μας ανοίγεις, σωστά, και μας ανοίγεις μια κουβέντα, γιατί κοίταξε, μιλάς και σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που κατοικοειδρεύει στο Ηράκλειο, και το Ηράκλειο έχει μια εμπειρία με τα αρχαία του μουσείου από τη δεκαετία του 70 του Ηρακλείου, που ήταν να φύγουν και δεν φύγαν. Άρα εδώ μας ανοίγεις και ένα άλλο καπάκι. Η μετατροπή του νομικού προσώπου σε εμβληματικά μουσεία, όπως και το Μουσείο Ηρακλείου, είναι copy-paste της κατάστασης από το Μουσείο της Ακρόπολης, για να φεύγουν αρχαία ανταλλάξιμα. Ε? Ακριβώς. Μάλιστα. Σας θυμίζω και το πώς, ποια ήταν η διαχείριση της συλλογής Stern, έτσι. Ξεπλήθηκε μια αρχαιοκαπηλική συλλογή. Να ήταν η μόνη. Όταν ζητάς τα γλυπτά του Παρθενώνα, δηλαδή μιλάμε για το εμβληματικότερο παγκοσμίως μνημείο, όταν ζητάς τα γλυπτά του Παρθενώνα με αυτό τον τρόπο, απαξιώνεις την ίδια τους την υπόσταση και αφήνεις και ένα λεκέ πάνω στο μνημείο. Διότι εδώ πρέπει να τονίσεις ότι είναι κλεμμένα, αν είναι περιουσία του ελληνικού λαού, και μόνο ως τέτοια πρέπει να επιστρέψουν. Γράφει εδώ ο φίλος ο Λευτέρης, για την εκπομπή την κάνω μαζί με τους ακροατές. Κυρία Μυρίλα, λέει, μήπως όλο αυτό το άγχος και η αγωνία και η πίεση παρασκηνιακά για να, και οι διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου και στον τύπο και η συνέντευξη στο BBC γινόταν γιατί κάτι περιμένανε να πάρουν για να ρεφάρουν επικοινωνιακά τις όποιες αντιδράσεις από την άφιξη Ερντογάν στην Αθήνα? Τώρα που να το ξέρει. Εντάξει, όλα είναι σε αυτό το πολιτικό σκηνικό, όλα είναι δυνατά, όλα υποτίθεται πως μπορεί να συμβαίνουν και αυτά και άλλα πολλά. Πολλοί μπορεί να είναι και πολλοί άλλοι μπορεί να είναι λόγοι της μη πραγματοποίησης αυτής της συνάντησης των δύο πρωθυπουργών. Παρ' όλα αυτά, εμάς αυτό μας ενδιαφέρει είναι τελικά τι μένει ως πολιτικό αποτύπωμα. Μένει, αν το δει κανείς από την κρατούσα άποψη επικοινωνιακά, ότι έχει βάλει αυτόν τον κόλλο ο Σούνακ, την πάτησε, τον φωνάζουν οι Βρετανοί και μας προσέβαλε, που μας προσέβαλε η αλήθεια είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ναι. Και εντάξει, του γύρισε μπούμερακ. Αυτό έχει μείνει επικοινωνιακά. Βλέπετε να έχει μείνει η συζήτηση. Διαβάζοντας ένα κομμάτι του τύπου. Μάλιστα. Αν διαβάσεις όμως και κάτω από τις γραμμές ή μια άλλη μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, θα διαβάσεις άλλα πράγματα. Σωστό. Σωστό. Δεν έβαλε κανένα αυτό γκολ. Υπάρχουν συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και η Υπουργός Πολιτισμού χθες σε συνέντευξή της μίλησε για τα γλυπτά, μίλησε για το ενδεχόμενο του να έρθουν, να το πω έτσι, διότι παίζουν ακόμα και με τις λέξεις, έτσι, του να έρθουν στην Ελλάδα με ανταλλάγματα από τα ελληνικά μουσεία. Είναι σε εξέλιξη όλα αυτά. Άρα, δεν υπάρχει κανένα αυτό γκολ. Στην ουσία δεν έχει αλλάξει το κύριο μότο ανάγνωσης της τελευταίας 20 ετίας. Όχι. Μάλιστα. Όχι. Αυτό να καταλάβουμε. Όλες οι κυβερνήσεις υπηρετούν αυτό με τον ίδιο τρόπο. Λέει εδώ Σωτήρης, καλημέρα, λέει η κυρία Μύριλα. Μπορεί να έχουν χρεώσει τις ναπάλμ που μας είχαν στείλει να ρίξουμε στον εμφύλιο και που έριχναν Έλληνες και Άγγλοι και ταγματασφαλίτες και να θεωρούν τα γλυπτά ως αποπληρωμή. Εντάξει, έχει και χιούμορ ο κόσμος. Τι να πω τώρα, πικρό χιούμορ. Εντάξει, ναι, έχει χιούμορ. Αυτό πρέπει που συγκρατούμε είναι ότι το να έρθουν, να επιστρέψουν τα μάρμαρα με αυτόν τον τρόπο, ως δανεισμό, σύμπραξη, με ανταλλαγή, με όλους αυτούς περίεργους τρόπους, περιέχει κινδύνους. Προφανώς για τις αρχαιότητες που θα φεύγουν από εδώ και θα πηγαίνουν στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό σημαίνει όμως εξαντικειμένου αναγνώριση του κλεπταποδόχου ως νόμιου διοκτήτη, αποδοχή του δικαιώματος του Βρετανικού Μουσείου να απαιτεί αντίδωρα. Γιατί να απαιτεί αντίδωρα? Μισό λεπτό. Εσείς γράψατε στο άρθρο σας ότι όταν ξεκίνησε αυτή η αλλαγή ρότας εδώ και 20 χρόνια, το μουσείο περίπου
και οι υπουργοί Βρετανοί το είπαν ότι κοιτάξτε, οι Έλληνες αναγνωρίζουν ότι είμαστε ο ιδιοκτήτης αφού ζητάνε δανεισμό. Το είπανε. Βεβαίως, το είπανε. Μάλιστα. Το είπανε. Λέει εδώ φίλος ο Ηλίας από τη Λαμία. Καλημέρα, λέει κυρία Μυρίλα. Θα έχω μια πορεία. Εσείς λέει τα ξέρετε τα θέματα ιδίως του πολιτισμού. Διεθνές δικαστήριο που αφορά κλεμμένα αντικείμενα σε μαύρες περιόδους δεν υπάρχει. Τα κλεμμένα είναι κλεμμένα. Πώς οι Γερμανοί τα γυρίζουν πίσω? Εντάξει, σε σχέση με τις αρχαιότητες, τα αντικείμενα, τα μνημεία της πολιτιστικής χρονομιάς και τα κινητά μνημεία, υπάρχουν οι διεθνείς συμβάσεις της UNESCO και εκείνες που αφορούν και κυρίως από το 70 και μετά. Αλλά αυτό που αναφέρει ο ακροατής σας μάλλον καταλήγει στην νομική διάσταση, στη διεκδίκηση μέσω της νομικής οδού, όπου αυτό όμως θεωρείται απορριπταίο, διότι θα δημιουργούσε το εξής ζήτημα. Εάν ένα δικαστήριο έλεγε όχι στο ελληνικό αίτημα, είχε χαθεί υπόθεση μια για πάντα. Όμως δεν είναι δικαστικό το ζήτημα. Είναι πολιτικό. Είναι διαχείρισης μνημείου. Είναι διακρατικό. Έχει να κάνει μεταξύ των δύο κρατών. Έτσι, διότι σας θυμίζω ότι τα γλυπτά τα αγόρασε η Βρετανική κυβέρνηση. Σωστά. Έτσι, και τα έδωσε στο Βρετανικό Μουσείο. Από το πτωχευμένο λόγο. Βέβαια. Μάλιστα. Βέβαια. Ακριβώς. Είναι υπόθεση που αφορά τους διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με τα ζητήματα της πολιτιστικής κληρονομιάς, την επιστημονική κοινότητα που αρχικά το θέμα είχε τεθεί σε μια απολύτως σωστή βάση. Είναι κλεμμένα, είναι προϊόντα αρχαιοκαπηλείας, το μνημείο είναι αυτό που είναι και έχει διασπαστεί η ενότητά του, η αισθητική του ενότητα και το νοηματικό του σύνολο και πρέπει να επιστρέψουν και εκεί πρέπει να μείνουμε. Κατά τη γνώμη σας πάει πολύ πιο πίσω από όσο φανταζόμαστε με αυτό το επικοινωνιακό μπραντεφέρ η υπόθεση της διεκδίκησης επιστροφής, είμαι πολύ σαφής, και ενοποίησης των κλεμμένων πάει πιο πίσω και αυτό που αναδεικνύεται έτι περαιτέρω ποια είναι η όποια μορφή δανεισμού, σύμπραξης μουσείων, ό,τι άλλη παπαρδέλα κατέβει τέλος πάντων. Ή το αντίθετο, αυτή η ιστορία θύμωσε ακόμη και αυτούς που δεν θύμωναν και σου λέει «Αι συχτήρ πια με αυτές τις πατέντες». Ή τα δίνουν πίσω ή δεν τα δίνουν και συνεχίζεται η διεκδίκηση. Δεν είναι εύκολο να το πούμε αυτό. Μόνο μια προσωπική εκτίμηση θα μπορούσα να κάνω. Νομίζω ότι δεν πάει πίσω αυτός όμως ο σχεδιασμός. Μάλιστα. Αυτός ο συγκεκριμένος της ανταλλαγής, της ανταλλακτικής σχέσης των εκατέρωθεν. Άρα, κυρία Μυρίλα, το ερώτημα είναι συγκεκριμένο, γιατί έχετε δίκιο. Είναι πολιτικό, αμυγός πολιτικό, όπως και οι γερμανικές επανορθώσεις. Κοιτάξτε, δηλαδή, μου λέτε πρακτικά ότι αν του χρόνου σε εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο χάσουν οι συντηρητικοί Τόρις και βγουν οι εργατικοί, και βγει ο νέος πρωθυπουργός, ο αρχηγός των εργατικών, και πει: παιδιά, αλλάζουμε το πείμα. Σας τα στέλνουμε δανεικά με ανταλλαγή θησαυρών. Εμείς θα πρέπει να παίζουμε παλαμάκια. Αυτό μου λέτε πρακτικά. Οι κυβερνήσεις που θα το κάνουν αυτό θα παίζουν παλαμάκια. Εμείς μάλλον όχι. Μάλιστα. Διότι αυτό σημαίνει πρακτικά αναγνώριση και ξέπλυμα του κλεπταποδόχου, έτσι. Μάλιστα. Θα θεωρηθεί νόμιμος ιδιοκτήτης. Με όλους τους τύπους, δηλαδή με όλους τους τύπους, θα μείνει σε μια γκρίζα ζώνη, η οποία γκρίζα ζώνη όμως θα είναι το τέλειο ξέπλυμα. Λέει εδώ πέρα η φίλη Αναστασία, καλημέρα, λέει, στην κυρία Δήμητρα Μυρίλα. Θέλω να τη ρωτήσω, θεωρεί ότι αυτό είναι το μοντέλο στο οποίο βάζει πια και το Υπουργείο Πολιτισμού κρίσιμα μουσεία με αρχαιολογικούς θησαυρούς όλης της χώρας, ανταλλαγές, μάρκετινγκ, χορηγίες, δωρεές, sponsoring? Μα υπάρχει το σχετικό νομικό πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει τις εξαγωγές αρχαιοτήτων
ως δάνεια βέβαια, για 25-25 χρόνια. Mm. Αρχικά αυτό ήταν 50-50 χρόνια. Μετά από αντιδράσεις των αρχαιολόγων έγινε 25-25. Υπάρχει αυτό. Μάλιστα. Ο φίλος ο Λευτέρης λέει: καλημέρα κυρία Μυρίλα. Θέλω να κάνω λίγο έναν παραλληλισμό, μπορεί να τον βρείτε ατυχή. Μας κακοφαίνεται των Ελλήνων και δικαίως που ένα σπάνιο, ανεκτίμητο για την ανθρωπότητα, αρχαιολογικό, θησαυρικό αντικείμενο, που δεν είναι αντικείμενο μόνο, η ψυχή είναι ενός πολιτισμού, λέει, αποσπάστηκε, κλάπηκε, μετά το πήρε κλεπταποδόχος, το έδωσε ένα μουσείο και φρικάρουμε. Για να σκεφτούμε, λέει, λίγο τους Παλαιστινίους που δεν έχουν γη να σταθούν, να μην φρικάρουν. Αντιλαμβάνομαι απολύτως τι λέει. Γι' αυτό που συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας και τη σφαγή που διαπράττει εκεί το Ισραήλ, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, τα οποία όμως χρήζουν τη δική μας αξιολογική και πολιτική τοποθέτηση και δράση και συμπαράσταση και αλληλεγγύη και ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Δυσκολεύω να καταλάβω πώς θα έχει παραλληλήσει ο ακροατής αυτά τα δύο. Ωστόσο όμως και συμφωνώ με την έννοια ότι βεβαίως αυτό που συμβαίνει στη Γάζα, αυτό που συμβαίνει, η σφαγή στον Παλαιστινιακό λαό, είναι κάτι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρό. Λέει εδώ ο πονηρός Έλληνας: και αν έρθουν εδώ, κυρία Μυρίλα, ως δανεικά τα γλυπτά και δεν τα δώσουμε πίσω, μετά τι θα γίνει? Εδώ θα σου πω εγώ καταρχάς. Ξέρεις την ιστορία του Πατσίφικο, τι έγινε στην Ελλάδα το 19ο αιώνα για μία συγγνώμη? Βομβαρδίζανε την Αθήνα. Τι θα γίνει, η κυρία Μυρίλα, αν έρθουν εδώ τα γλυπτά και δεν τα στείλεις πίσω, δανεικά? Ναι, δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή την κουβέντα, διότι αυτές θα είναι διακρατικές συμφωνίες, συμφωνίες μεταξύ των δημοσίων. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Ούτε μπορεί επίσημα ένα κράτος να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Αν έρθουν δανεικά, θα επιστρέψουν ως δανεικά και ούτω καθεξής. Και εμείς μπορούμε φυσικά να το κρίνουμε αυτό πολιτικά και αρχαιολογικά και ηθικά και με όποιον τρόπο θέλει επιθυμεί ο καθένας και ανάλογα από το μετερίζει το οποίο παλεύει αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Λέει άλλος φίλος εδώ: τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο? Υπάρχουν και ελληνικά μνημεία στην Τουρκία για την προστασία, τη συντήρηση και την ανάδειξη. Και εκεί εγκατελειμμένα, είδαμε, λέει, πέφτει ο Τρούλος στην Αγία Σοφιά. Γενικώς υπάρχει θέμα, λέει, με τους αρχαιολογικούς θησαυρούς. Ναι, γενικώς υπάρχει θέμα. Όπου υπάρχει θέμα, προφανώς παρεμβαίνει και πρέπει να παρεμβαίνει και οφείλει να παρεμβαίνει και η UNESCO. Τώρα, κοιτάξτε, κάθε μνημείο, την ευθύνη κάθε μνημείου την έχει το κράτος, την εδαφική επικράτη, μέσα στην εδαφική επικράτη του οποίου βρίσκεται το μνημείο, έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορεί να παρέμβει άλλο κράτος και να υποδείξει σε ένα κράτος πώς θα διαχειριστεί τα μνημεία που είναι στην εδαφική του επικράτεια. Βεβαίως η UNESCO μπορεί να κάνει, γιατί είναι διεθνής οργανισμός, μπορεί να κάνει και υποδείξεις και παρατηρήσεις και να βάλει και μνημεία στον κατάλογο των μνημείων που τελούν υποδιακινδύνευση, διότι υπάρχει και τέτοιος κατάλογος. Προφανώς υπάρχει ζήτημα. Λέει εδώ ο Γιάννης: τελικά το αποτέλεσμα, κυρία Μυρίλα, της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα είναι απότοκο της αξιοπρέπειας ή της υποτέλειας που επιδεικνύουμε ως χώρα? Προσωπικά, λέει, νιώθω αξιοπρεπής μόνο όσο το ανέδειξε διεθνώς η Μελίνα Μερκούρη. Από εκεί και κάτω χάθηκε η μπάλα από τους άλλους κυβερνώντες. Εντάξει, ναι, υπάρχει όμως και κάτι άλλο, ότι από ένα σημείο και έπειτα, και αυτό σχετίζεται και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τα ζητήματα της πολιτιστικής κληρονομιάς, κυρίως από το 1992 και μετά, από το Μάστριχτ και μετά, έχει αλλάξει και όλη η προσέγγιση. Δηλαδή το πολιτιστικό αντικείμενο, το μνημείο, το αρχαιολογικό αντικείμενο, το μουσείο έχει αποκτήσει και μια εμπορευματική διάσταση. Έχει γίνει και λίγο σε εισαγωγικά, βέβαια θα το βάζω αυτό, αλλά για να γίνω κατανοητή, χρηματιστηριακό προϊόν. Ο πολιτισμός είναι οικονομία. Συγκαταλέγεται μέσα σε αυτό. Είναι εμπόριο, είναι επιχειρήσεις, είναι επενδύσεις, είναι χορηγή. Έχει αλλάξει
όλη αυτή η εικόνα. Δηλαδή δεν είναι μόνο η αξιοπρέπεια και η υποτέλεια και όλα αυτά. Είναι και το πώς πια αυτό το αστικό κράτος αντιμετωπίζει τα υλικά σπαράγματα της μνήμης των λαών. Λέει εδώ ο Δήμος, καλημέρα κυρία Μυρίλα. Θέλω να θυμίσω λίγη την ιστορία ότι οι Εγγλέζοι αγαπούσαν τόσο πολύ τον Παρθενώνα και τα γλυπτά που τον είχαν κάνει πυρδιδαποθήκη, το είπαν προχθές Δήμο, στα Δεκεμβριανά και είχαν ταμπουρωθεί εκεί μην τους πλακώσει τα κατακέφαλα ο Ελλάς. Ο Ελλάς απ' την άλλη είχε δώσει σαφέστατη εντολή που όχι κάνει στον Παρθενώνα, ακόμη και αν σκοτώνονταν Ελλασίτες, να μην ανοίγουν πυρ προς τον Παρθενώνα. Να πούμε, λέει, και την αληθινή μεριά της ιστορίας, όχι μόνο τη σωστή που μας έχουν ζαλίσει. Έτσι είναι. Είναι ακριβώς έτσι. Μάλιστα. Ακριβώς έτσι. Υπάρχουν φωτογραφίες που απαθανατίζουν τους Βρετανούς στρατιώτες. Μάλιστα. Μέσα στο Μουσείο της Ακρόπολης με τα όπλα, το παλιό Μουσείο της Ακρόπολης που ήταν πάνω στον στο βράχο, με τα όπλα πίσω από τα εκθέματα του μουσείου. Τους απαθανατίζουν μέσα στον Παρθενώνα. Αυτός ήταν ο σεβασμός του μνημείου τότε. Κυρία Μυρίλα, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Από ό,τι καταλαβαίνω, πέρα από τα επικοινωνιακά, το ζήτημα είναι μια σκιαμαχία στην ουσία το επικοινωνιακό. Η ουσία είναι αλλού. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι η φούσκα που βλέπουμε να φαίνεται. Η ουσία όμως είναι αλλού. Και αυτό το αλλού βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι συζητήσεις συνεχίζονται. Δεν έχουν σταματήσει. Δήμητρα, δηλαδή προφανώς έγινε ένα επικοινωνιακό λάθος που οδήγησε σε ένα διπλωματικό επεισόδιο. Αλλά αυτό δεν αλλάζει καθόλου το πώς οι δύο κυβερνήσεις διαχειρίζονται αυτό το θέμα. Οι δύο κυβερνήσεις μέσω του Βρετανικού Μουσείου, και αυτό είναι το παράδοξο, συνομιλεί το Βρετανικό Μουσείο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, έτσι. Μάλιστα. Και ιδιαιτέρως στα φουαγιέ ξενοδοχείων. Λέει, άλλο ένα. Ναι. Ναι. Λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, παιδιά, αφήστε να τελειώσουμε, γιατί έχει και δουλειά η κυρία. Λοιπόν, λέει, θέλω να πω το εξής και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του, λέει ο Νίκος. Στην περιοχή, κατά τη διάρκεια έργων για να κατασκευαστεί ένα τεράστιο εμπορικό χωριό, ανασκάφηκε οικισμός που χρονολογείται από τον 5ο αιώνα. Έγινε ό,τι έγινε, με ό,τι βρέθηκε, κανείς δεν ξέρει τι. Και στη συνέχεια σκεπάστηκε με χώμα και κτίστηκε από πάνω το εμπορικό. Αυτός είναι και ο δικός μας σεβασμός στην κληρονομιά. Και ο φίλος ο Κούλης, καλημέρα, λέει, από το Southampton. Για τα μάρμαρα αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ οι κλέφτες κλέβονται και μεταξύ τους. Ο λόγος για τον διευθυντή του μουσείου που έβαζε ρεπλίκες και ξεπουλούσε τα γνήσια εκθέματα. Σε εμάς τώρα φέρτε πίσω τα κλεμμένα να τα εκθέτουμε εμείς και να δίνουμε τις εισπράξεις στο Ταϊπέδ και τους ξένους. Άμα δίνουμε τις εισπράξεις των μουσείων εμείς, τι ακριβώς ρόλο βαράμε στην Αθήνα? Και τέλος, λέει, και μιλώ για εμπορικό χωριό στα Σπάτα, λέει ο Νίκος. Άντε να κλείσουμε αυτά, κυρία Μυρίλα, τα βάλα και τα δύο μαζί. Εντάξει, υπάρχει ένας προβληματισμός στον κόσμο και είναι ωραίο και είναι σεβαστό και καλά κάνει και υπάρχει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια, καλή ημέρα.